Μαζί μας ο προπονητής και ο επικεφαλής των Ακαδημιών του ΑΟΥ Μυκόνου, ο κύριος Μάκης Πούλος. ΑΕ Μυκόνου. Της ΑΕ Μυκόνου, εντάξει. Συνήθιο. Πολλά τα χρόνια, φίλε Μάκη, θα σου πω, που γνωριζόμαστε. ΑΟΥ Μυκόνου τον είχαμε γνωρίσει, τώρα ΑΕ Μυκόνου φυσικά. Βλέπω και στο σήμα στη φανέλα σου με τη βοήθεια του Ατρομήτου εδώ και ό,τι συνεργασία υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Η ουσία είναι μία, ότι μία χρονιά τελείωσε για την ανδρική ομάδα. Μία χρονιά στην οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να νιώθετε και δικαιωμένος ως Μάκης Πούλος και βέβαια όλο το τεχνικό επιτελείο της Ακαδημίας, γιατί είδαμε παιδιά από την Ακαδημία να ξεχωρίζουν φέτος. Επιτέλους είδαμε να παίρνουν ευκαιρίες. Όλες οι κυκλάδες το συζητούν αυτό, όπως και στο Παναξιακό και άλλες ομάδες. Θέλουμε να βλέπουμε παιδιά από την Ακαδημία να προχωρούν και να διαπρέπουν, θα λέγαμε. Θέλω το σχόλιο σου, πρώτα απ' όλα για την ανδρική ομάδα που σημείωσε μια μεγάλη επιτυχία και βέβαια για τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή. Τα δικά σου παιδιά, έτσι. Ναι, καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όσους ενεπλάκησαν στην πρώτη ομάδα κατά τη φετινή χρονιά. Από την αρχή που ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή από την προετοιμασία του καλοκαιριού. Στον πρώτο προπονητή, στον κύριο Σχέτζο που ήταν στην ομάδα. Στη συνέχεια υπήρχε αλλαγή προπονητή, όπως ξέρουμε. Ήρθε στην ομάδα σαν τεχνικός σύμβουλος ο κύριος Τσιόλης και στη συνεργασία με τον κύριο Παχατρίδη και όλο το τεχνικό team, τον προπονητή τερματοφυλάκων, τον γυμναστή του κύριο Τσιφούτη, φυσιοθεραπευτή, φωτιστές, η διοίκηση και τα παιδιά μείον 5-6 ποδοσφαιριστές που έφυγαν κατά τη δεύτερη περίοδο. Η ομάδα είχε να ανταπεξέλθει σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, γιατί τα περισσότερα παιχνίδια ήταν εκτός έδρας και με δύσκολες ομάδες. Βέβαια, όλα τα παιχνίδια ήταν δύσκολα, τόσο εντός όσο εκτός έδρας. Αλλά όσο να πεις, εκτός έδρας είναι εκτός έδρας. Παρ' όλα αυτά, κατέρωσε και παρέμεινε στην κατηγορία. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για μια επαρχιακή ομάδα όπως είναι η Μύκονος, γιατί αυτό δίνει κίνητρο και στα νέα παιδιά που ακολουθούν από πίσω. Γιατί αυτό δίνει κουράγιο και στους παράγοντες να συνεχίσουν και γενικά στον κόσμο να παρακολουθούμε και να παρακολουθεί ο κόσμος ποδόσφαιρο εθνικών κατηγοριών, έστω και γάμα εθνικής. Και γιατί όχι αργότερα, ακόμα και παραπάνω. Θα έλεγα ότι το έργο της ομάδας δεν ήταν εύκολο. Βέβαια, νομίζω κατά τη δεύτερη φάση και ξεκινώντας τις προπονήσεις, επειδή παρακολουθούσα την ομάδα από κοντά, φαινόταν ότι η ομάδα σιγά σιγά πατούσε όσο και καλύτερα. Δεν φαινόταν βαθμολογικά, γιατί στα τρία πρώτα παιχνίδια, παρόλο ότι στο πρώτο παιχνίδι το Φωστήρα όχι και τόσο, αλλά φάνηκε κάτι στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν άτυχη, είχε αποβολή στο 45 με πέναλτι, έμεινε πίσω στο σκορ, μετά κυνήγησε, δεν μπόρεσε. Στο δεύτερο μάτς με την Προοδευτική αδικείται από το αποτέλεσμα. Καθαρά αδικείται από το αποτέλεσμα, είχε μια διαμαρτυρία για το πέναλτι που έχασε και το βαθμό τελικά. Ακολούθησε το μάτς με τα Σπάτα, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να το κερδίσουμε, όχι μόνο να το κερδίσουμε, να το κερδίσουμε μεγάλο σκορ, αλλά όπως ξέρουμε στο ποδόσφαιρο, όπως χάνει τις ευκαιρίες, χάνει και το παιχνίδι. Τιμωρείται. Και τιμωρείται και έγινε ο νόμος αυτό στο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς δεν έγινε αυτός ο νόμος με το Μοσχάτο που καταφέραμε και κερδίσαμε. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό διπλό στον Εθνικό που προηγήθηκε από αυτό το παιχνίδι. Ήρθε το μάτς με τον Πανιόνιος, ξέρουμε όλοι ότι είχε ένα μεγάλο, βαριά φανέλα, μεγάλο όνομα. Το πάλεψε πάρα πολύ, η ομάδα εμένα μου άρεσε πάρα πολύ με τον Πανιόνιο. Έχασε το παιχνίδι μεν, αλλά με την καλή εμφάνιση θα έλεγα ότι ποντάρισε στην ψυχολογία. Άφησε υποσχέσεις. Άφησε υποσχέσεις για το επόμενο μάτς που ακολούθησε με την Άξο, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Παναξιακό, γιατί ο Παναξιακό είναι μια πολύ καλή ομάδα, ιστορική ομάδα και αυτή. Και νομίζω ότι αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε και το αποτέλεσμα που έχασε και το Μοσχάτο από Χαραβιακό. Και τελικά ευτυχώς καταφέραμε και παραμείναμε στην κατηγορία. Το γεγονός και μόνο ότι τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος η Μύκονος ήταν τελευταία και μάλλον καταδικασμένη να υποβιβαστεί και τελικά καταφέρνει, τα λέει όλα. Κοντά οι ομάδες, στο βαθμό, στους δύο βαθμούς, ήταν σύνδετο το πρόγραμμα. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Όλα πήγαν καλά. Και δύο λόγια για την παρουσία των παιδιών θέλω να μου πείτε στην αδερφή ομάδα. Αυτό που είναι επίσης το ευχάριστο γεγονός είναι ότι μέσα αυτή την προσπάθεια συμμετείχαν πάρα πολλά παιδιά από την Ακαδημία. Δηλαδή την ενιαία Ακαδημία πλέον. Έπαιξαν ο Μπουρντένης με τον Καλογερά πιο πολύ.
Έπαιξε ο Γιάννης ο Κατσικαλάκης και αυτός σε κάποια παιχνίδια, αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού στα πρώτα παιχνίδια, αλλά μετά και αυτός πήρε κάποια συμμετοχή και νομίζω ότι δικαιούται και κάτι περισσότερο. Επίσης συμμετείχαν και άλλα παιδιά, όπως είναι ο Μπαρακτάρη, αλλά λόγω οικογενειακών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να μείνει μέχρι το τέλος. Ο Σπαχίλια, ο Κέζος, ο Λούλα. Αρκετά παιδιά από την Ακαδημία, σε ένα χρονικό περιθώριο στενό, σε παιχνίδια τελικούς, που δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή να κάνει πειραματισμούς και να δώσει ευκαιρίες σε πολλούς παίχτες. Παρ' όλα αυτά, κατοδώσανε 2-3 παιδιά να πάρουν συμμετοχές και να αφήσουν και τα άλλα υποσχέσεις για το μέλλον. Αυτή η συμμετοχή, Μάκη, τα βοηθάει τα παιδιά τους. Δίνει έτσι εφόδια, γιατί σίγουρα ένα παιδί που αγωνίζεται στα αναπτυξιακά όλα αυτά τα χρόνια, ξαφνικά βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική σε πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Τι κερδίζουν τα παιδιά από αυτό? Νομίζω ότι όλα τα παιδιά έχουν φιλοδοξίες. Όταν ξεκινάνε όλα τα παιδιά από μικρά παιδιά, όλα πιστεύουν ότι μπορεί να παίξουν από τα εθνική. Και καλά κάνουν και πιστεύουν. Βέβαια, εμείς που ασχολούμαστε με το επάγγελμα αυτό το προπονητή, ξέρουμε ότι στατιστικώς δεν γίνεται. Αλλά τα παιδιά όλα έχουν φιλοδοξίες. Και όταν, ας πούμε, ένα παιδί έχει ταλέντο και σιγά σιγά βλέπουμε ότι το ξεδιπλώνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και βοηθάμε κι εμείς αυτό με το δικό μας τρόπο, είναι μια μεγάλη χαρά για όλους μας. Και θα έλεγα ότι η πιο μεγάλη χαρά και η ικανοποίηση είναι όταν δεν σου ξεφεύγουν τα ταλέντα με κάποιο τρόπο. Δηλαδή να μην χαθεί ένα παιδί για κάποιο λόγο. Και αυτό προσπαθούμε, να μην χάνουν τα παιδιά και να δίνεται δυνατότητα στα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο. Απ' τη μια μεριά είναι κοινωνικό το θέμα, γιατί μπορεί να ξεφύγει από κάποια άλλα πράγματα. Απ' την άλλη μεριά είναι μια ολοκλήρωση κοινωνική και επαγγελματική, ίσως αργότερα, και αθλητική. Μόνο κέρδος έχουν. Και με λίγα λόγια. Στην επαρχία είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί η Αθήνα είναι μια μεγάλη πόλη. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά στην επαρχία, για μένα, όπως είμαστε εμείς στην περιφέρεια γενικώς, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε ευκαιρίες και να πέσουν τα παιδιά από τις ακαδημίες. Όταν αυτά το αξίζουν, βέβαια. Ωραία. Θα έλεγα πως είναι και η φυσική συνέχεια αυτή που είδαμε με αυτά τα παιδιά. Πίσω μας βλέπουμε την ΚΑΠΑ 17 να προπονείται. Ναι, η ευχή μου είναι κάποια από αυτά τα παιδιά να τα δούμε και τα επόμενα χρόνια στα Σπάρτα, που αγωνίζονται διάφοροι μικονιάτες, στην Ναό Μικόνου, και γιατί όχι και στην Α' Εθνική, Β' Εθνική, σε ό,τι ομάδες τους αξίζει και μπορούν να αγωνιστούν. Θα ήθελα να μου πείτε για τη συνέχεια, για τη δουλειά που γίνεται εδώ. Έχετε επανέλθει στις προπονήσεις εδώ και κάποιο διάστημα. Γίνονται κάποια τουρνουά της ΕΠΣ Κυκλάδων. Τι θα κάνει ο Μικόνου? Κοιτάξτε, εμείς σαν επανέλθαμε στις προπονήσεις σαν ΚΑΠΑ 17, και σαν, γιατί στην ουσία η ΚΑΠΑ 17 ήταν η δεύτερη ομάδα της αντρικής ομάδας και ήταν και τα παιδιά που παίξαν στην αντρική ομάδα. Επανήλθαμε όταν βγήκε η ΚΙΑ για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Άρα λοιπόν η ΚΑΠΑ 17 ξεκίνησε νωρίτερα τις προπονήσεις. Βέβαια με τα περιοριστικά μέτρα. Ήταν παιδιά που άνοικαν ουσιαστικά στην πρώτη ομάδα, στο ρόστερ. Ναι, ήταν το ίδιο αφημί. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε ένα παιδί όπως ήταν ο Κέζος ή ο Λούλα ή ο Μπορντέιν Καλογεράς, αυτοί που ήταν και β' ομάδα. Να είναι ετοιμοπόλεμοι που λέμε. Να είναι ετοιμοπόλεμοι να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Άρα είχαμε τη νομική κάλυψη σαν αφημί να ξεκινήσουμε τα μεγάλα παιδιά. Και ξεκίνησε αυτά τα παιδιά όλα ξεκίνησαν με την πρώτη ομάδα, την ημερομηνία που ξεκίνησε η πρώτη ομάδα. Η υπόλοιπη ακαδημία ξεκίνησε στις 17 Μαΐου όταν δόθηκε η άδεια από τους ειδικούς. Σίγουρα αυτό το διάστημα, τα παιδιά μείναν πάρα πολύ μεγάλο διάστημα στα σπίτια. Και όλα τα παιδιά, γιατί και τα παιδιά τα μεγάλα δεν πήγαιναν σχολείο. Ήταν σπίτι όλη τη μέρα. Εμείς σαν δάσκαλοι και σαν εκπαιδευτικοί, που και εμένα αυτό το επάγγελμα πέρα από το προπονητής είναι και εκπαιδευτικός, όταν ήρθαν τα παιδιά σχολείο, στην αρχή βλέπαμε να κουτουλάει το ένα πάνω στο άλλο. Δηλαδή ήταν τρομερό το πρόβλημα. Τώρα προσπαθούμε να πατήσουμε πάλι στα πόδια μας, δηλαδή να συμμαζέψουμε τα παιδιά, να συγκροτήσουμε τις ομάδες μας. Σιγά σιγά όλες οι ομάδες αυτό κάνουν. Πιστεύω να μπούμε σε μια θετική νότα. Με την ΕΠΣ Κυκλάδων έχουμε συζητήσει με τον πρόεδρο κύριο Φέρη. Μου έχει πει ότι γίνεται μια προσπάθεια να διοργανωθεί ένα τουρνουά όπως πρέπει να διοργανωθεί για την περίοδο που ζούμε. Τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα. Τηρώντας τα πρωτόκολλα, τηρώντας με τα τεστ, όλα αυτά όπως και στα σχολεία κάνουμε, όπως στις ομάδες πλέον, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να δώσουμε μια θετική και μια αποδοσιακή διέξοδο. Καινούργια ψυχολογία, μια διέξοδο, κυρίως και για την χρονιά που ακολουθεί. Ναι, η οποία χρονιά που ακολουθεί
Ο Μικόνου σταθερά βέβαια θα. Μικόνου, ναι, συγγνώμη, θα πρέπει να συγχωρέσει το κοινό. Νομίζω ότι δεν είναι μεγάλο το λάθος που κάνω. Δεν είναι τόσο αυτό που παίζει μεγάλη σημασία για μένα. Μήκονος είναι αυτό. Μήκονος. Θα μπορούσαμε να το λέγαμε και έτσι βέβαια. Η ΑΕ Μικόνου και πάλι σε όλα τα πρωταθλήματα θα τη δούμε σίγουρα. Το θεωρώ σχεδόν σίγουρο αυτό, έτσι. Ναι, σίγουρα. Η Ακαδημία αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά παιδιά, δηλαδή γύρω στα 270 παιδιά η ενιαία Ακαδημία. Δουλεύουμε 9 προπονητές συνολικά, μαζί με τους προπονητές των ματοφυλάκων. Όχι όλοι αυτή τη στιγμή, ακόμα δεν έχουμε συγκροτηθεί 100%, αλλά έτσι θα δουλέψουμε την καινούργια χρονιά. Σίγουρα θα συμμετάσχουμε σε όλα τα πρωταθλήματα. Η δική μας ομάδα συμμετέχει σε όλα τα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια και έχουμε και επιτυχίες. Συμμετέχοντας σε τελικούς, παίρνοντας πρωταθλήματα, αλλά γενικά σε μια διαδικασία που για μένα, πέρα από τα πρωταθλήματα και τις συμμετοχές στους τελικούς, σημασία έχει να μένουν τα παιδιά στο γήπεδο όσο μπορούν περισσότερα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε μια περιοχή, όχι μόνο εμείς εδώ στην Μύκονο, αλλά και σε όλα τα νησιά και η επαρχία, που τα παιδιά στην ηλικία των 18 φεύγουν για σπουδές και χάνονται σε αυτήν την ηλικία για λίγο. Ίσως μετά ξαναγυρνάνε και ξέρω εγώ τι, αλλά ξέρετε, δεν είναι και τόσο εύκολο για μας να, επάνω που το παιδί αρχίζει να αντρώνεται και να οριμάζει για να παίξει ποδόσφαιρο, τον χάνει. Καλύτερα να ακολουθήσει ένα άλλο δρόμο. Φέτος αυτά τα ονόματα που αναφέραμε πριν, παράδειγμα ο Καλογεράς είχε φύγει για σπουδές, σταμάτησε τα πανεπιστήμια, επανήλθε στο σπίτι του, έκανε εδώ προπόνηση ενώ είχε πάει στα Σπάτα αρχικά, τον πήραμε πάλι πίσω, έπαιξε στην ομάδα και ο Μπορντένης την διαπορία ακολούθησε. Όπως και ο Κατσικαλάκης, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή, μας βοήθησε από αυτή την έννοια αυτό που έγινε. Απ' την άλλη, όμως, δηλαδή το να μην φύγουν τα παιδιά, γιατί που θα ήταν φευγάτα αυτά τα παιδιά στην ηλικία κανονικά. Απ' την άλλη, όμως, είναι η μοίρα αυτή της επαρχίας. Άρα, προαναγγέλνουμε ότι ο Μικόνου και πάλι σταθερά θα δώσει το παρόν σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις, από τα αθλήματα κτλ. Για την επόμενη σεζόν. Σκοπεύετε να συμμετάσχετε σε κάποια τουρνουά ή θα κάνετε λίγο κράτη? Θα το λέγαμε έτσι. Κάποια τουρνουά που το καλοκαίρι που διοργανώνται σε διάφορα μέρη. Ναι, έχουμε κάποιες προτάσεις να συμμετάσχουμε σε τουρνά. Αυτό που θέλουμε να δούμε τώρα είναι τι θα γίνει με το πρωτάθλημα, με το τουρνά της ΕΠΣ. Να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία, να δούμε πώς θα πάμε, να δούμε πόσες μέρες θα είναι όλα αυτά και μετά θα δούμε ανάλογα δηλαδή. Αλλά το πιο σημαντικό είναι για μένα και αυτό είπαμε από την αρχή όταν ξεκινήσαμε και με τους άλλους προπονητές, είναι να μαζέψουμε όλα τα παιδιά πίσω στην Ακαδημία. Να συγκροτηθούν οι ομάδες και να κάνουμε ένα τελείωμα ομαλό, περιμένοντας την καινούργια χρονιά με το καλό. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί πάλι. Τώρα, Μάκη, που λέω, έχουμε μπερδευτεί λίγο. Δεν ξέρουμε αν είναι αρχή της χρονιάς, μέση, τέλος. Εν πάση περιπτώσει, η ερώτηση νομίζω ότι πρέπει να σου γίνει. Ναι. Τη νέα χρονιά ο Μάκης Πούλος παραμένει στη Μύκονο. Πόσα χρόνια, νομίζω, είσαι? Πάμε για 5, 8. 7. Πάρα πολλά τα χρόνια, 7 χρόνια. Συνεχίζει την ομάδα, έχετε συζητήσει, είναι κάτι που θα γίνει στο άμεσο μέλλον? Να σου πω την αλήθεια, τα πρώτα χρόνια το συζητάγαμε, μετά το αφήσαμε και βρισκόμασταν πάλι στο γήπεδο. Όχι, εντάξει, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και εγώ, φαντάζομαι και παράγοντας για να παραμένω εδώ στην ομάδα. Ο ρόλος μου είναι σύνθετος και εμένα, γιατί είμαι διάμεσα, βοηθάω και όσο μπορώ και εγώ την πρώτη ομάδα και φέτος αυτό έγινε. Εδώ με το τεχνικό team, με τα παιδιά της Ακαδημίας, τα μεγάλα παιδιά, τους προπονητές των μικρών ηλικιών. Είναι και η δουλειά μου αυτή, μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για τη συνεργασία που έχουμε και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά. Ποια είναι η συμβουλή και ποια η ευχή που δίνεις στα παιδιά και σαν εκπαιδευτικός και σαν προπονητής σε αυτή την επαναφορά, θα έλεγα, με την πανδημία? Να συνεχίσουν να αθλούνται. Γιατί νομίζω ότι πέρα από το κόστος όλο που αντιμετωπίσαμε όλοι και εμείς οι ενήλικες, το ψυχολογικό και όλο αυτό το κόστος που αντιμετωπίσαμε, πέρα από το επαγγελματικό και το οικονομικό, νομίζω το μεγαλύτερο κόστος το είχαν τα παιδιά. Γιατί δεν νοείται παιδιά να μην παίζουν. Έτσι. Και όταν λέμε παιδιά, εννοούμε από ηλικία 5 χρονών και μικρότερα μέχρι 17 παιδιά είναι και αυτά. Άρα λοιπόν, εγώ εύχομαι να μην ξανασυμβεί πάλι αυτό το πράγμα. Να μην ξανακλειστούμε πάλι μέσα στα σπίτια μας, που νομίζω ότι δεν θα γίνει αυτό την επόμενη χρονιά. Να βοηθάει ο Θεός. Να συνεχίζουν τον αθλητισμό. Να συμμετέχουν στα αθλήματα που αγαπάει το καθένα και εμείς που είμαστε στο ποδοσφαίρο, στο ποδόσφαιρο. Γιατί νομίζω είναι κάτι το οποίο αυτό τους δίνει μια διέξοδο κοινωνική και ψυχολογική.
και τους βοηθάει στο να μπορούν και αυτά μέσα από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο γενικότερα να καλύψουν τα όνειρά τους. Και τώρα είναι μια ευκαιρία, γιατί η ομάδα παρέμεινε στη ΓΑΜΑ Εθνική, ίσως και καλύτερα στο μέλλον, και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες τώρα στις επαρχίες δίνουν βάση σιγά σιγά, αρχίζουν και βλέπουν τα νέα παιδιά, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα κάθε χρόνο να κάνεις πολλές μεταγραφές, γιατί τα περιθώρια τα οικονομικά έχουν στενέψει τώρα για όλες τις ομάδες. Δεν μπορούμε και εμείς να ξεφύγουμε πάρα πολύ από αυτό. Και νομίζω ότι είναι στην πόρτα τους η πρόκληση το να συμμετέχουν σε μια επαγγελματική αργότερα ομάδα. Οπότε είναι μια πρόκληση για τα παιδιά. Και ευκαιρία, θα έλεγα. Μια ευκαιρία. Μάκη Πούλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, κατά την προσωπική μου άποψη, και νομίζω πολύ συμφωνούμε με εμένα, έχει προσφέρει πάρα πολλά στο κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο. Είσαι πολλά χρόνια πλέον στις Κυκλάδες, έχεις βάλει το δικό σου λιθαράκι στο κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο και αυτό θα πρέπει να είναι κοινά παραδεκτό από όλους. Πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπες, να σου ευχηθούμε να έχεις μια καλή χρονιά, να συνεχίσεις την καλή δουλειά και να κάνεις πάντα αυτό που αγαπάς, γιατί ξέρω ότι το κάνεις με μεράκι. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση που με στηρίζει, να ευχαριστήσω τους γονείς που και αυτοί με στηρίζουν και τα παιδιά που αγαπάνε όχι μόνο εμένα αλλά και την ομάδα και το ποδόσφαιρο γενικά. Και ευχαριστώ και εσάς για τη βοήθεια που προσφέρετε, γιατί είναι και εσείς βοηθάτε σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι για να αναπτύξουμε και να στηρίξουμε τον αθλητισμό και ειδικότερα το ποδόσφαιρο. Και εύχομαι και εσάς υγεία και παρουσία στα γήπεδα. Ευχαριστούμε πολύ, Μάκη. Ευχαριστώ πολύ.